Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τον εθερικό εγκέφαλο. Πήγα να σας το παίξω, δεν τρέχει τίποτα, να βγω σοβαρή με αυτό το look. Αλλά ρε παιδιά δεν μπορώ, δεν είναι γαμάτο, δεν είναι σαν να βγήκα από ταινία του Disney. Έχω ξερλαθεί λέμε έτσι, γουστάρω πάρα πολύ. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως για τον εθερικό εγκέφαλο. Καλά γαμάτο. Τώρα δεν μπορεί και κανείς να μου κάνει τίποτα, είμαι μεταμφιεσμένη. Λοιπόν, είναι σαν να έχουμε input και output, όπως τα καλώδια. Το input ενώνει τον εθερικό εγκέφαλο με το σώμα, με τις αισθήσεις, και το output ενώνει τον εθερικό εγκέφαλο με το πεδίο. Πείτε το με το σύμπαν, πείτε το πεδίο, το λένε στην κυβερνητική φυσική. Ο εθέρας το έλεγε ο Τέσλα και οι δικοί μας οι αρχαίοι, οι προγονείς μας. Πείτε το όπως θέλετε τέλος πάντων ή μπορείτε να το πείτε με το θείο εαυτό σας. Καθώς λοιπόν γίνεσαι πιο ανεπτυγμένος πνευματικά, γίνεσαι εσύ ο ίδιος το πεδίο και όχι περιεχόμενο του πεδίου. Οπότε ο εθερικός εγκέφαλος αρχίζει να αντανακλά το πεδίο προς εσένα. Το input τώρα που, που συνδέει τον εθερικό εγκέφαλο με το σώμα σου, στην ουσία το συνδέει με την αμυγδαλή πίσω, και όσοι έχετε κρίση πανικού και το έχετε ψάξει καλά, σίγουρα ξέρετε ότι ευθύνεται η αμυγδαλή. Είναι σαν διακόπτης δηλαδή, που πάει σε on-off, και όταν είναι σε όλη μας τη ζωή είναι στο off. Όταν σου συμβεί κάτι που σε τρομάξει, γυρνάει στο on και άντε μετά να τη γυρίσει στο off. Okay. Λοιπόν, συνδέεται λοιπόν στο σώμα μας μέσω της αμυγδαλής και μέσω του υπόκαμπου, ο οποίος λειτουργεί σαν αποθήκη. Έρευνες που έχουν γίνει επάνω στον εθερικό εγκέφαλο έχουν δείξει ότι, για παράδειγμα, μία τίγρη την ώρα που τρώει έναν άνθρωπο το κάνει από απεριόριστη αγάπη. Και όπως το εξηγούν οι επιστήμονες είναι ότι, όσο περίεργο και αν ακούγεται, δίνουν παράδειγμα αυτό που λέμε για τα παιδάκια, τα πολύ γλυκούλικα, και λέμε «Αχ, τι γλυκούλικο που είναι, μου έρχεται να το φάω», ότι αυτό παθαίνει η τίγρης. Η τίγρης λοιπόν δεν μπορεί, λένε επιστήμονες, να διαχειριστεί όλη αυτή την υπερβολική αγάπη και έτσι ενεργοποιείται αυτό το ένστικτο του να σε φάει. Όταν αναπτυχθεί πνευματικά περισσότερο και περισσότερο το άτομο, αρχίζει και ενεργοποιείται ο δεξής εγκέφαλος, το δεξί ημισφαίριο. Και δημιουργείται τότε και μια αλλαγή στη φυσιολογία. Δηλαδή, τελικά βλέπουν ότι το να αναπτύσσεις πνευματικά βοηθάει και το ανοσοποιητικό σου, βοηθάει και τον οργανισμό σου. Ίσως γι' αυτό μας θέλουν να είμαστε έτσι πολύ κλειστοί πνευματικά αυτή του Matrix. Σου επιτρέπει λοιπόν άμεση αποκάλυψη της γνώσης. Εκείνη την αίσθηση που καταλαβαίνεις ότι γνωρίζεις το όλον, γνωρίζεις τα πάντα. Ο εθερικός εγκέφαλος είναι πολύ ευαίσθητος στο πεδίο, γιατί είναι μια εκδοχή του πεδίου. Είναι ικανός για μη λεκτική και μη γραμμική γνώση. Όταν συνδεόμαστε και μιλάμε, όταν συνδεόμαστε με επάνω που λέμε, με το θείο εαυτό μας, με το ανώτερο εαυτό μας, με το πεδίο, πείτε το όπως θέλετε. Αυτή η σύνδεση λοιπόν μας βοηθάει ακόμα μερικές φορές να μιλάμε και να λέμε «Οχ, αυτό δεν το ήξερα εγώ σαν γνώση, από πού ήρθε, ήρθε από κάπου αλλού». Αυτό ακριβώς εννοεί εδώ, ότι έρχεται μέσα από το πεδίο, ακόμα και η ομιλία μερικές φορές, γιατί είναι μη λεκτική, μη γραμμική γνώση. Το πεδίο γνωρίζει και έχουν δει επιστήμονες από τεστ κινησιολογίας ότι η συνειδητότητα τα γνωρίζει όλα. Δεν λέμε καμιά φορά η ψυχή μας τα γνωρίζει όλα, δεν χρειάζεται να μάθει κανένα μάθημα, δεν είμαστε εδώ γιατί είναι σχολείο. Το ίδιο έτσι, όταν λένε συνειδητότητα εννοούν στην ουσία την ψυχή. Τα γνωρίζει όλα. Η παντογνωσία του Θεού εκφράζεται και διαπερνά το άπειρο πεδίο, το πεδίο συνειδητότητας, πέρα από το χρόνο, το χώρο, πέρα από κάθε μορφή, και γνωρίζει αυτά που είναι, αυτά που υπάρχουν και αυτά που είναι αλήθεια. Οπότε όταν δεν μπορεί να λάβει κάτι το ψεύτικο, κυρίως όταν συνδέεσαι, αυτό είναι όταν συνδέεσαι πραγματικά όμως με το πεδίο, παιδιά, πραγματικά, όταν συνδέεσαι δηλαδή εκτός Matrix. Οι περισσότεροι που κάνουν channeling, και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, και αν θέλετε στείλτε μου μήνυμα στο Viber να σας στείλω ένα αρχείο,
που μιλάει γι' αυτό. Είναι από τα γνωστά που ξεκίναγα για βιβλίο και δεν έγινε ποτέ βιβλίο. Και εξηγώ αυτό το πράγμα, τη διαφορά του να κάνουμε channeling εκτός Matrix και εντός Matrix. Εντός Matrix είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι συνήθως παρεμβολές από άλλα όντα. Έτσι, όταν πραγματικά καταφέρεις να μιλάς με τη συνειδητότητα τη δική σου ή κάποιου άλλου, εννοούμε με την ψυχή σου, έτσι, με τον θείο εαυτό σου που τα γνωρίζει όλα, ή με τη συνειδητότητα κάποιου άλλου, ή όταν βγεις εσύ ο ίδιος στο σημείο συνειδητότητας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε με το σεμινάριο, έτσι, να φτάσουμε στο σημείο ύπαρξης, τότε είναι αδύνατον να λάβεις κάτι λανθασμένο. Γιατί ό,τι δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, η συνειδητότητα δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Γιατί το ψεύτικο, το λανθασμένο, αυτό που δεν είναι πραγματικό για τη συνειδητότητα, για την ψυχή μας, δεν έχει ύπαρξη. Είναι πολύ καλό αυτό βασικά, το να μπορείς να κατεβάσεις πληροφορία, το να μπορείς να συνδέεσαι με τη συνειδητότητα του άλλου. Γιατί η κατανόηση, τότε μπορεί να συμβεί η βαθιά κατανόηση, η αντίληψη του να καταλαβαίνεις τι πραγματικά συμβαίνει στον άλλον, και αυτό έρχεται άμεσα, απλά σου αποκαλύπτεται. Είναι αυτό που σας έχω πει, νομίζω, το παράδειγμα. Με είχε πάρει μια κυρία από το Σίδνεϊ και με το «γεια σας», ξέρω εγώ, μου είπε «γεια, τι κάνεις, βλέπω τα βίντεό σου». Δεν μπόρεσα παρά να της πω κατευθείαν τι έχει ο δεξιός σου όμως. Αυτά λοιπόν είναι πραγματικά όταν έχει συνδεθεί με το πεδίο. Αυτά. Έβλεπα έναν επιστήμονα κάποια στιγμή και είχα κρατήσει αυτές τις σημειώσεις και ήθελα πάρα πολύ να τις μοιραστώ μαζί σας. Θα φέρω ίσως και άλλα βίντεο που να αφορούν το channel. Καλά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα εδώ πέρα, που είναι σαν να είμαι καρτούν στην ταινία του Disney. Δεν είναι τέλειο? Σας αγαπώ πολύ όλους, φιλιά.